4 άτομα συνελήφθησαν, ενώ για άλλα 5 σχηματίστηκαν δικογραφίες με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων, έπειτα από έρευνες στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία ΕΓΜΑ, διενεργήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας για την καταπολέμηση του φαινομένου της διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου. Στους 9 κατηγορούμενους συγκαταλέγονται ένας γιατρός από την Καβάλα και ένας πρώην εργαζόμενος σε γνωστό οίκο μόδας. Η έρευνα διήρκησε 3 μήνες και η επιχείρηση σύλληψης 4 ημέρες. Τα σχεθέντα ψηφιακά πιστήρια θα σταλούν για τις ανάλογες εργαστηριακές εξετάσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να εξεταστεί και να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των επίμαχων αρχείων, το είδος τους και η ημερομηνία κατά την οποία υπερφορτώθηκαν. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμυλιωδικών Αθηνών. Στη σύλληψη ενός 40χρονου που έκανε εισαγωγή κοκαίνη στην Ξάνθη, προχώρησε η αστυνομία της Ξάνθης σε μια πρωτόγνωρη υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθη στην Ξάνθη από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης, 40χρονος ημεδαπός για εισαγωγή ναρκωτικών. Ειδικότερα μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών ότι ο 40χρονος εισάγει ναρκωτικές ουσίες από χώρο του εξωτερικού και ειδικότερα τη Λατινική Αμερική, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. 3 νάιλον συσκευασίες με φύλλα κοκαίνης, συνολικού βάρους 251 γραμμαρίων, 120 χάρτινα φακελάκια με φύλλα κοκαίνης, 3 χάρτινα κουτιά με ξένη απονημία, 2 δελτία αποστολής ξένης εταιρείας από το Περού. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πλημμυλιωδικών Ξάνθης. Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης μέσω απατηλού μηνύματος, το οποίο αποστέλλεται σε χιλιάδες χρήστες και τους ενημερώνει για δίθεν επιστροφή φόρου, εντοπίστηκε στο διαδίκτυο από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Σύμφωνα με τη δίωξη, οι δράστες εμφανίζουν και πάλι ως αποστολέα του απατηλού μηνύματος στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και επιχειρούν με τη μέθοδο phishing να αλλιεύσουν προσωπικά δεδομένα χρηστών του διαδικτύου, όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτικών καρτών κτλ. Υπενθυμίζεται ότι προδεκαημέρου είχε ξιχνιαστεί ανάλογη περίπτωση και είχαν συλληφθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση 3 αλλοδαποί. Παρακαλούνται οι πολίτες χρήστες του διαδικτύου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αποφυγή εξαπάτησής τους από τέτοιου είδους απατηλά ηλεκτρονικά μηνύματα. Επισημαίνεται ότι κανένας οργανισμός ή φορέας δεν ζητά πληροφορίες όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών κλπ. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.